Μεγάλη μέρα σήμερα, απεργιακή. Και από τούτο εδώ το βήμα χαιρετίζουμε με περηφάνεια τους χιλιάδες απεργούς σε όλη τη χώρα που δίνουν μια ηχηρή απάντηση στο προκλητικό αντεργατικό τερατούργημα που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί τους και λέμε στην κυβέρνηση: αποσύρετε τώρα το νόμο σας. Έτσι κι αλλιώς οι αγώνες της εργατικής τάξης θα τον στείλουν εκεί που πρέπει, στα σκουπίδια. Από τούτο εδώ το βήμα επίσης, καταγγέλουμε τη δικαστική απόφαση που κατά πέτηση κυβέρνησης και εφοπλιστών έβγαλε παράνομη τη σημερινή απεργία των ναυτεργατών. Παράνομη μια απεργία που έχει προκηρυχθεί εδώ και 10 μέρες. Παράνομη μια απεργία για ένα τέτοιο αντεργατικό νομοσχέδιο που τσακίζει τη ζωή των εργαζομένων. Σκεφτείτε δηλαδή τι έχει να γίνει μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Όσοι όμως νομίζουν ότι με κάτι τέτοια θα υποτάξουν τους εργαζόμενους, είναι γελασμένοι και ανιστόρητοι. Το δείχνει και η σημερινή μεγάλη απεργία στα λιμάνια και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Στο νομοσχέδιο τώρα, στην πραγματικότητα, αυτό για την τηλεργασία στο δημόσιο, αν και ξεχωριστό νομοθέτημα, ουσιαστικά αποτελεί τμήμα του άλλου, του μεγάλου αντεργατικού νομοσχεδίου, όπου υπάρχουν και οι διατάξεις για την τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα. Και μολονότι στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, όπως έχει ονομαστεί, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ επιλέγουν υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους, μόνο στη Βουλή είναι αλήθεια, γιατί κατά τα άλλα τα στελέχη τους την υπονομεύουν ανοιχτά την απεργία, για το σημερινό νομοσχέδιο ακολουθούν μία διαφορετική τακτική, όπως λίγο πολύ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΜΕΚΙΝΑΛ δηλώνει ανοιχτά ότι το ψηφίζει επί της αρχής, δηλαδή επί της ουσίας. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ ταλαντεύεται με αμηχανία, χωρίς πάντως ούτε αυτός να αμφισβητεί την ουσία του. Ας προβληματιστεί ο κόσμος για αυτή τους τη στάση, για νομοθετήματα τα οποία εντάσσονται στην ίδια πολιτική και υπηρετούν την ίδια στρατηγική, τη στρατηγική της ανταγωνιστικότητας, την οποία άλλωστε υπηρέτησαν ως κυβερνήσεις και με μεγάλη μαστοριά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή όμως η στρατηγική, η καπιταλιστική ανταγωνιστικότητα, όπως δείχνει κάθε μέρα και η ζωή, αποτελεί και τη βασική αιτία για τον αντεργατικό χαρακτήρα οποιοδήποτε μέτρου λαμβάνεται στο όνομά της. Μιας και όπως το ζουν οι εργαζόμενοι, όταν η μια πλευρά αυτού του νομίσματος της ανταγωνιστικότητας γράφει μεγάλη κερδοφορία, στην άλλη γράφει πάντα μεγάλη εκμετάλλευση, εργασιακή. Και όσο αυξάνει η μια, τόσο αυξάνει και η άλλη. Αυτήν την ίδια στρατηγική της ανταγωνιστικότητας υπηρετεί και η τηλεργασία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυξάνει την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων μέσω του ευέλικτου, μα κυρίως μέσω του απλήρωτου χρόνου εργασίας. Ή, όπως το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 2002, στο πρώτο της ακόμα φιρμάνι για την τηλεργασία, αυτή συμβάλλει ώστε οι επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, ποτέ δεν τις ξεχωρεί τις επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές, λέει, οι επιχειρήσεις να εξυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας διευθετήσεις για την ελαστική εργασία με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την πραγματοποίηση της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας. Με λίγα λόγια δηλαδή, και ζωή και δουλειά, λάστιχο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο ΣΕΒ, οι τραπεζίτες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν την καθιέρωση της τηλεργασίας και τώρα με την πανδημία να βρήκαν την ευκαιρία που έψαχναν για να το πετύχουν. Ό,τι λοιπόν αντιλαϊκό έρχεται ως έκτακτο μέτρο λόγω της πανδημίας, πολύ πολύ γρήγορα το βλέπουμε να παγιώνεται και να μονιμοποιείται. Και 16 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας και την πρώτη ποινιπή το Μάρτι του 2020, που επέβαλε την πλατιά εφαρμογή της τηλεργασίας, στο δημόσιο δε το ποσοστό της τηλεργασίας ξεπέρασε και το 30%, επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή από τότε. Ότι τόσο η τηλεργασία, όσο και μια σειρά άλλα αντεργατικά μέτρα που ενεργοποιήθηκαν γρήγορα-γρήγορα με πρόσχημα την έκτακτη κατάσταση, στην πραγματικότητα ήρθαν για να μείνουν στη ζωή των εργαζόμενων και μετά την πανδημία.
ακριβώς όπως έγινε δηλαδή και στο μακρινό για τους νεότερους 1990 με τη μερική απασχόληση και τα ελαστικά ωράρια. Τι λέγανε τότε οι κυβερνήσεις όταν τα ψήφιζαν? Ότι τάχα αυτοί θα ήταν σε προαιρετική βάση, όχι υποχρεωτική, ότι θα βοηθούσε αυτούς που θέλουν απλώς ένα εισόδημα συμπληρωματικό, ένα χαρτζιλίκι ας πούμε, ότι θα βοηθούσε τα νέα ζευγάρια και τις γυναίκες να προσέχουν τα παιδιά τους και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Τι βλέπουμε μετά από 30 χρόνια? Τη μερική απασχόληση να έχει όχι μόνο καθιερωθεί, μα και να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στη νέα γενιά. Και μάλιστα σε εκείνους τους κλάδους που γνωρίζουν και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τουρισμός, εστίαση, εμπόριο. Σύμφωνα με την Ελστάτ, η μεγάλη πλειοψηφία των νέων συμβάσεων εργασίας που υπογράφονται είναι πια συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Με ένα σπάρο λοιπόν, δύο τριγώνια για το κεφάλαιο. Και κατάργηση της σταθερής κανονικής εργασίας και ανακύκλωση ταυτόχρονα της ανεργίας και της φτώχειας για να μην χαλάει και εκείνη η κρίσιμη κοινωνική συνοχή. Μα μήπως δεν ακούγονταν και τα ίδια και πριν μερικά χρόνια για τη λεγόμενη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και σήμερα ακούγονται πια σαν υπουργικά ανέκδοτα για τις ελιές? Μη φοβάστε, λέγανε στους εργαζόμενους. Ο καθένας θα φτιάχνει το δικό του ωράριο εργασίας. Κατά πώς θέλει και το βολεύει. Σας συμφέρει, λέγανε στους εργαζόμενους, η διευθέτηση. Και πού φτάσαμε μετά την ψήφιση από το Πασόκ του νόμου το 2011, ένα νόμο που θυμίζουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τον διατήρησε, να έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και να ετοιμάζεται να καταργήσει το οκτάωρο για να το αντικαταστήσει με το δεκάωρο, παρακαλώ, και τις δωρεάν υπερορίες για τους εργοδότες. Κάπως έτσι λοιπόν, με τον ίδιο παραπλανητικό τρόπο, ανοίγονται πάντα οι νέοι αντεργατικοί δρόμοι και όλα όσα έρχονται τάχα ως έκτακτα και προσωρινά πολύ γρήγορα γίνονται τακτικά και μόνιμα. Το ίδιο ακριβώς πάει να γίνει και με την τηλεργασία. Και ας δούμε εδώ λιγάκι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Καταρχήν, η κυβέρνηση προβάλλει το φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα, λέει, της τηλεργασίας μέσω της μείωσης των μετακινήσεων. Είναι απλά πρόσχημα, καθώς είναι η ίδια κυβέρνηση και η ίδια πολιτική η οποία θυσιάζει ακόμα και περιοχές Natura στο βωμό των καπιταλιστικών κερδών, σπέρνει με ανεμογεννήτριες παρθένα δάση και βουνά, κάνει πως δεν βλέπει την ατμοσφαιρική ρήπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το Θριάσιο και φτάνει να αυξάνει την καρκινογόνα καύση των σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο και έπεται συνέχεια. Δεν τα λες και πολύ φιλοπεριβαλλοντικά όλα αυτά. Το βασικό όμως, αν και αμυντικό κατά βάση, κυβερνητικό επιχείρημα είναι άλλο. Ο οικειοθελής, λέει, χαρακτήρας της τηλεργασίας για τους εργαζόμενους και επιπρόσθετα μαζί ένα θετικό, τα περίφημα ωφέλη που προσφέρει η τηλεργασία στους εργαζόμενους. Έρχεται όμως εκείνο το άρθρο 7, στην παράγραφο 3 και λέει το εξής. «Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθήκων και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία». Άντε να το καταλάβω για τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Να το καταλάβω. Για τις έκτακτες όμως συνθήκες και ανάγκες, ποιος αλήθεια τις ορίζει ως τέτοιες? Το λέει παρακάτω, το άρθρο 19. Ο Υπουργός των Εσωτερικών μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, θα βγάζουν, λέει, μια κοινή υπουργική απόφαση και εκεί απλά θα ανακοινώνουν και θα ορίζουν κατά το δοκούν τις έκτακτες συνθήκες και ανάγκες. Με συγχωρείτε, εσείς αυτό το λέτε οικειοθελή χαρακτήρα, οικειοθελή εφαρμογή της τηλεργασίας? Γιατί αυτό νομίζουμε ότι λέγεται αλλιώς. Είναι τα παραθυράκια του νόμου για να επιβάλλεται και να γενικεύεται η τηλεργασία. Την ίδια βέβαια μικρή αξία έχουν και οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 για τους χρονικούς και ποσοτικούς περιορισμούς της τηλεργασίας, οι οποίοι μπορούν πολύ εύκολα να παρακάμπτονται, καθώς πάλι στο άρθρο 19 δύνανται να αναπροσαρμόζονται το χρονικό διάστημα, καθώς και το ποσοστό των υπαλλήλων του φορέα που θα κληθούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους υπό καθεστώς τηλεργασίας. Το ποσοστό μάλιστα των υπαλλήλων προς τηλεργασία μπορεί και να διπλασιαστεί, να φτάσει από το 25% στο 50% σε κάθε υπηρεσία. Και όλα αυτά
με μια απλή απόφαση ενός προϊσταμένου. Δεν το λέμε εμείς. Δεν το λέμε εμείς. Το έχει πει, το έχει δηλώσει και ο κύριος Υπουργός προχθές στην Επιτροπή, λέγοντας επιλέξει, γιατί εγώ σας το λέω από τώρα, θέλω να υπάρχει μια ευελιξία, είπε στο διευθυντή, να πάρει μια απόφαση. Μετά από αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ο χαρακτηρισμός της τηλεργασίας ως οικειοθελούς παραμένει μεν, αλλά μόνο ως κατεφημισμόν. Όσο για τα ωφέλη και την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής οικογενειακής ζωής που φέρνει η τηλεργασία δήθεν, τι να πούμε. Τη ζήσανε αυτήν την ισορροπία χιλιάδες μικρομάνες μέσα στα σπίτια τους, όταν αναγκάστηκαν στο διάστημα της καραντίνας να τηλεεργάζονται με τα μωρά τους κρεμασμένα στο λαιμό τους και τα μικρά τους παιδιά στα πόδια τους. Αντί να μεριμνήσετε για ένα σύγχρονο δίκτυο βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών που να καλύπτουν όλες τις σημερινές ανάγκες των νέων ζευγαριών, τους τάζετε τα απατηλά ωφέλη της τηλεργασίας. Όπως τη ζήσανε αυτήν την ισορροπία, λέμε τώρα, και δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί που σήκωσαν μονάχοι τους το βάρος και με δικά τους παρακαλώ προσωπικά έξοδα το βάρος της τηλεκπαίδευσης χιλιάδων παιδιών, όταν το κράτος δεν κουνούσε ούτε το δαχτυλάκι του για να τους βοηθήσει, βγάζοντας μονάχα εγκυκλίους και ανακοινώσεις για κλεισίματα σχολείων. Και καλό είναι όσοι εύκολα συνενούν στην τηλεργασία και άκρητα να προσέξουν αυτό που είπε ο κύριος Νίκας, περιφερειάρχης της Πελοποννήσου είναι ο κύριος, ότι όλος αυτός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ότι όλος ο τεχνολογικός εξοπλισμός της τηλεργασίας πρέπει, λέει, να αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εργαζόμενου, χωρίς καμιά υποχρέωση και ευθύνη του κράτους. Μα μήπως αυτό δεν έγινε και πράξη μέσα στην καραντίνα, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι διατάχθηκαν σε τηλεργασία χωρίς καν το κράτος να τους ρωτήσει αν έχουν τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για μια τέτοια εργασία. Στο άρθρο μάλιστα 12 το λέει και ανοιχτά. Ο υπάλληλος δύναται, προς το παρόν δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει χρήση του προσωπικού του τεχνολογικού εξοπλισμού. Όλοι βέβαια καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Μόνο να σκεφτεί κανείς με τι παμπάλαιους υπολογιστές δουλεύουν οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και τότε θα καταλάβει ότι το πάνε σιγά σιγά, ώστε το βάρος του εξοπλισμού να βαραίνει τον τηλεεργαζόμενο. Και εκείνο το άρθρο 11 που λέει ότι ο υπάλληλος οφείλει, ακούστε, ο υπάλληλος οφείλει να διασφαλίσει ότι ο επιλεγόμενος χρόνος τηλεργασίας πληρεί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές και συνάδει με τους γενικούς κανόνες πρόληψης υγιεινής και ασφάλειας. Τι είναι τώρα αυτά? Εκτός από το οικονομικό βάρος και ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη ακόμα και για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εκτέλεση μιας εργασίας. Ο εργοδότης καμία ευθύνη? Αν πάμε δε και στο ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εκεί είναι που μαζώνουν τα φίδια. Δεν είναι μόνο το επίσημο φακέλωμα με τη βούλα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες που όλοι σας τις ψηφίζετε, είναι και αυτό το πρόσφατο παρελθόν της κυβέρνησης στο θέμα που είναι εξαιρετικά βεβαρημένο. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η Σίσκο έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα από τη σύμβαση που υπέγραψε μαζί της η κυβέρνηση να συλλέγει και να αξιοποιεί δεδομένα χρήσης από την τηλεκπαίδευση χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών. Για ποια ακριβώς προστασία προσωπικών δεδομένων μας μιλάτε? Αν πάμε δε και στο νομοσχέδιο, τότε όλα τα συστήματα παρακολούθησης του εργαζόμενου μπορούν να τεθούν σε λειτουργία αρκεί ο φορέας να το θεωρεί ανάλογο, λέει, του σκοπού. Κάτι που κατέκρινε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Επιτροπή, προχθές ο κύριος Μενουδάκος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο αφαιρέθηκε αυτό που υπήρχε στο αρχικό σχέδιο, το οποίο έλεγε ότι για τα συστήματα παρακολούθησης, για την κάμερα δηλαδή, για να καταλαβαινόμαστε, είναι απαραίτητη όχι μόνο η ενημέρωση, η προηγούμενη ενημέρωση του εργαζόμενου, του τηλεεργαζόμενου, αλλά και η συγκατάθεσή του. Αυτό αφαιρέθηκε, δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο. Πάμε στο περιβόητο δικαίωμα αποσύνδεσης. Φυσικά και το υποστηρίζουν αυτό το δικαίωμα, ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο εργασιακό δικαίωμα. Για να γίνεται πράξη όμως αυτό το δικαίωμα, πρέπει να υποχρεώνεται πρώτα και κύρια ο όποιος εργοδότης
να αποσυνδέει πρώτα αυτός την πρόσβαση του εργαζόμενου στα αρχεία και στις εφαρμογές της τηλεργασίας με φραγές στο λογισμικό και στα ηλεκτρονικά μηνύματα. Διαφορετικά, θα χρειαστώ 1-2 λεπτά και από τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Διαφορετικά, όπως έδειξε και η πείρα της πανδημίας, πολλοί διευθυντές και προϊστάμενοι δεν χαμπαριάζουν και τόσο από ωράρια και ακατάλληλες ώρες και μάλιστα με τον πέλεκι της αξιολόγησης του προϊσταμένου που τον κρατάει ο προϊστάμενος πάνω από το κεφάλι των υπαλλήλων. Πείτε μου τώρα εσείς τι αξία θα έχει αυτό το δικαίωμα αποσύνδεσής τους. Υπάρχουν ωφέλη άραγε από την τηλεργασία, ασφαλώς, όχι όμως για τους εργαζόμενους, αλλά για τους μεγάλους εργοδότες, είτε τους ιδιώτες είτε το δημόσιο, με τη μεγάλη καταρχήν εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών. Το πιο σημαντικό όμως εργοδοτικό όφελος είναι άλλο. Είναι η απογείωση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με τηλεργασία. Γιατί η εργασία, ξέρετε, μορφή μπορεί να αλλάζει και αλλάζει στο έδαφος των κατά καιρούς τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό όμως που ποτέ δεν αλλάζει στα πλαίσια των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής είναι η εκμεταλλευτική της ουσία. Ίσα-ίσα που με την τηλεργασία η εκμετάλλευση των εργαζομένων και αυξάνει και βαθαίνει. Και άρα, να γιατί με την τηλεργασία τα καπιταλιστικά κέρδη αυγαταίνουν. Πώς λοιπόν να μην τρίβουν τα χέρια τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε όλους τους κλάδους, αυτοί όμως που πρέπει να ανησυχούν από τη θεσμοθέτησή της είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Και να μην υποτιμήσουν τις συνέπειες της τηλεργασίας στη ζωή τους και τα δικαιώματά τους. Γιατί καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Γιατί αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας, επεκτείνει το ωράριο, την απλήρωτη δουλειά. Γιατί όχι μόνο δεν εξισορροπούνται, όπως διακηρύσσεται και διακινείται, όχι μόνο δεν εξισορροπούνται, μα συγχωνεύονται τελικά και τελικά χάνονται τα όρια της προσωπικής οικογενειακής ζωής και της εργασίας. Γιατί απομονώνει τον εργαζόμενο από το χώρο δουλειάς και από τους συναδέλφους του, με αποτέλεσμα να μπαίνουν εμπόδια στην κοινωνική του, τη συνδικαλιστική του δράση και να υπονομεύεται ακόμα και ο ίδιος ο κοινωνικός χαρακτήρας της ανθρώπινης εργασίας, το θεμέλιο δηλαδή του πολιτισμού. Γιατί οξύνονται τα μυοσκελετικά προβλήματα, εντείνονται η νοητική και οπτική κόπωση, χωρίς καν όλα αυτά να λογίζονται και ως επαγγελματικές ασθένειες. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία. Το ζήτημα είναι πώς αξιοποιείται και σε όφελος τίνος αξιοποιείται. Η τεχνολογία και η εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας, όλα αυτά σήμερα φωνάζουν ότι και μπορεί και πρέπει να λιγοστέψει ο ανθρώπινος μόχθος των πολλών. Μπορεί δηλαδή να μειωθεί δραστικά ο εργάσιμος χρόνος. Εσείς όμως, αλλά και όλοι όσοι στηρίζετε και υπηρετείτε αυτό το σύστημα, τι κάνετε? Το ακριβώς αντίθετο. Αυξάνετε τα εργασιακά ωράρια και μάλιστα χωρίς πληρωμή και φέρνετε και την τηλεργασία για να βαθύνει ακόμα περισσότερο και η ευελιξία και η εκμετάλλευση. Θέλετε λοιπόν να αξιοποιήσετε την τεχνολογία? Πολύ ωραία. Αφήστε κατά μέρος την τηλεργασία και ψηφίστε τώρα το 7ωρο πενθήμερο 35ωρο. Μην το παρακάνουμε έτσι. Τελειώνω. Ναι, τελειώνω. Γιατί αυτή είναι η πραγματική πρόοδος. Φυσικά καταψηφίζουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.